Στο μεγαλύτερο τουριστικό θέρετρο του νησιού, τη Χερσόνησο, βρέθηκε ο τηλεοπτικός φακός με την τουριστική περιοχή να βουλιάζει από κόσμο, προσφέροντας ξεχωριστές και εναλλακτικές εμπειρίες στους χιλιάδες επισκέπτες. Όμορφο μέρος, πολλοί τουρίστες και αρκετά πράγματα να κάνεις στην περιοχή, η οποία είναι γεμάτη από τουριστικά γραφεία. Έτσι μπορείς να κανονίσεις περιηγήσεις σε διάφορες γωνιές του νησιού. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον για τους τουρίστες. Καταπληκτικό φαγητό. Αγόρασα και ένα μπλουζάκι αναμνηστικό για το νησί σας. Είναι πάρα πολύ ωραίες. Για να ερχόμαστε συνέχεια σχεδόν κάθε χρόνο σημαίνει ότι μας αρέσει πάρα πολύ. Και κάτω η παραλία είναι πάρα πολύ ωραία. Και τα μαγαζιά, έτσι, τα σοκάκια γύρω-γύρω. Η Κρήτη είναι ωραία, όπου και να είναι. Χερσόνησο, είμαστε πολύ καιρό, ερχόμαστε πολλά χρόνια εδώ. Τουρίστες και ντόπιοι πηγαίνουν από νωρίς το πρωί στις όμορφες παραλίες για να εξασφαλίσουν ξαπλώστρα και ομπρέλα και μία θέση στην άμμο για να απολαύσουν χαλαρές στιγμές με φόντο το γαλάζιο. Από νωρίς το πρωί και στην παραλία του Σαραντάρι δεν πέφτει καρφίτσα. Όπως βλέπετε, βουλιάζει από κόσμο. Είναι πολύ καλή περιοχή εδώ. Από τι ώρα έρχεσαι εσείς εδώ? Κατά στις 10. Γεμάτη. Ναι. Εδώ βλέπουμε τώρα αυτό το μήνα και έχει παραπάνω κίνηση από τους άλλους μήνες και πιστεύω ότι πάνε καλά οι καταστηματάρχες στα ξενοδοχεία. Μου αρέσουν τα τοπία, η ενδοχώρα, η φύση και η ιστορία του νησιού. Επισκεφθήκαμε την Γνωσό, μας άρεσε πάρα πολύ. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε στη Χερσόνησο. Θα ξαναέρθουμε. Ο Αύγουστος είναι καλύτερος. Βλέπουμε ότι βελτιώνεται. Ελπίζουμε ο Σεπτέμβρης και ο Οκτώβρης ότι θα ακολουθήσει. Βρισκόμαστε στο πικ της σεζόν. Πραγματικά αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι πάρα πολύ στη Χερσόνησο. Εκτιμούμε μάλιστα ότι πιθανότατα να είναι περισσότερος ακόμα και από πέρσι. Η χρονιά είναι μια καλή χρονιά, θα έλεγα, παρότι ξεκίνησε νοχελικά. Οι εκτιμήσεις όμως για το κλείσιμο της, ειδικά το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη, που αυτό είναι το σημαντικό για να δούμε αν η χρονιά εν τέλει θα είναι καλή, έχει πολύ καλά μηνύματα. Ικανοποίηση υπάρχει. Υπάρχει πάρα πολύς κόσμος και χαίρομαι για την ερώτηση που μου κάνατε. Και χαίρομαι πιο πολύ στον τόπο μου, ήρθαν οι τουρίστες, αλλά υπάρχουν και οι νεαροί και γίνονται κουνουπίδι. Σε τουριστικά θέρετρα του Δήμου Χερσονήσου, οι τουρίστες είναι περισσότεροι σε σχέση με πέρυσι, ωστόσο ξοδεύουν λιγότερα χρήματα λόγω της γενικότερης ακρίβειας, όπως σχολιάζουν επαγγελματίες. Σε γενικές γραμμές είναι λίγο ακριβά τα πάντα, καλά πάνε, όχι όπως πέρυσι. Και πολύ πιο πολλά λεφτά είχαν οι άνθρωποι. Φέτος δεν είναι τόσο τα λεφτά τους. Είναι ότι ξέδωσαν λόγω του κορονοϊού που ήταν κλεισμένοι πέρυσι. Ακριβώς. Τα πάντα έχουν πάρει πάνω από βενζίνες, από τα κρέατα, από τα πάντα. Δεν είναι όπως πέρυσι που ξεδώσανε. Φέτος είναι πολύ περιορισμένοι στα πάντα τους. Φέτος έχει πάλι πολύ κόσμο, τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα. Ο κόσμος δεν έχει την, πώς να σου πω, δεν καταναλώνει όπως πέρυσι, αλλά δεν πάβει να υπάρχει τουρισμός πολλής. Πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδο του τουρισμού. Απλά πέρυσι λόγω κορονοϊού, 2 χρόνια κλεισμένος ο κόσμος στα σπίτια του, ξόδεψε. Φέτος δεν ξόδεψε τόσο πολύ, αλλά όμως ήρθε ο κόσμος. Η Χερσόνησος και η ευρύτερη περιοχή αποτελεί κορυφαία επιλογή για διακοπές και για νυχτερινή ζωή, με τους τουρίστες να εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τα όμορφα τοπία, τις μαγευτικές παραλίες με τα κρυστάλλινα νερά, για τα αρχαιολογικά και πολιτιστικά σημεία και μνημεία, και όχι μόνο.